κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Δεν θα αφήσω τη χώρα να γίνει ξέφραγο αμπέλι, είπε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αμέσως μόλις επέστρεψε από την Γαλλία, πριν από λίγο έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, αναφερόμενος στα χθεσινά επεισόδια. Ενώ χαρακτήρισε θετική την επίσκεψη Μέρκελ την Τρίτη στην Αθήνα. Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί την Τρίτη καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ μετά από πρόσκληση του Πρωθυπουργού, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τόνισε πως είναι πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια που η κυρία Μέρκελ επισκέπτεται την Ελλάδα και η επίσκεψη αυτή είναι πολύ θετική για την ενίσχυση των παραδοσιακών δεσμών των δύο κρατών. Κατά τη συνάντηση της καγκελαρίου με τον Πρωθυπουργό θα εξεταστούν η κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη, διεθνή θέματα και οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Ο εκπρόσωπος της καγκελαρίου εξέφρασε ικανοποίηση για την πιο στεναρή μεταρρυθμιστική προσπάθεια που καταβάλει η κυβέρνηση Σαμαρά για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της χώρας έναντι των πιστωτών της και σημείωσε πως το Βερολίνο υποστηρίζει την προσπάθεια αυτή. Ο πρόεδρος του Πασόκ, Ευάγγελος Βενιζέλος, δήλωσε ότι η κυρία Μέρκελ έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα και την Ευρωζώνη και μας δίδεται η ευκαιρία να παρουσιάσουμε την πραγματική κατάσταση της χώρας που βρίσκεται στα όρια της και να ζητήσουμε να διαμορφωθεί το ολοκληρωμένο πλαίσιο εξόδου από την κρίση. Παράσταση διαμαρτυρία στη γερμανική πρεσβεία θα πραγματοποιήσουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες την Τρίτη. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την άσκηση δίωξης και οι 12 εργαζόμενοι των ναυπηγείων Σκαραμαγκά που συνελήφθησαν στα χθεσινά πρωτοφανή επεισόδια στο Υπουργείο Άμυνας. Η δίκη τους στο αυτόφορο αναβλήθηκε για την Δευτέρα στις 9 το πρωί. Τα συλληπιτήριά τους για τον τραγικό θάνατο του Λεωνίδα Τζανί εξέφρασαν από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Οικονομικών, βουλευτές και ο Αντιπρόεδρος του Σώματος, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό τους για τις επιπτώσεις της δημοσιοποίησης ονομάτων ελεγχόμενων πολιτικών προσώπων προτού ολοκληρωθεί σχετική έρευνα. Να αξιοποιηθεί πλήρως η λίστα Λαγκάρντ, ζητεί με παραγγελία του προς το ΣΔΟ ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης. Δεν υφίσταται τη φερόμενη λίστα των 36 πολιτικών προσώπων που ελέγχονται για παράνομο πλουτισμό, απαντά ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟ Στέλιος Στασινόπουλος σε σχετικό ερώτημα που του είχε θέσει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νικήτας Κακλαμάνης, του οποίου το όνομα είχε καταγραφεί στην εν λόγω λίστα. 11 γραμμάτια εξάμεινης διάρκειας ύψους 1 δις ευρώ θα εκδώσει το δημόσιο στις 9 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε το 10 Οκτωβρίου, μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια. Έντονη κινητικότητα και πάλι στον τραπεζικό κλάδο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για διαπραγματεύσεις μεταξύ της Εθνικής και της Eurobank με σκοπό τη συγχώνευσή τους. Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των δύο τραπεζών. Εξωτερικές ειδήσεις. Στη Συρία, πολεμικά αεροσκάφη και άρματα μάχης του καθεστώτος βομβάρδισαν το πρωί στην οικία της πόλης Χόμς, ενώ συγκρούσεις διεξάγονται ανάμεσα σε στρατιώτες και αντάρτες σε άλλες περιοχές της χώρας, κυρίως στην επαρχία της Ράκα, 50 χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα. Πάντως, η κατάσταση στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας είναι σήμερα ήρεμη. Αμερικανός πολίτης ήταν ο δράστης της επίθεσης σε ξενοδοχείο του Αιλάτ στο νότιο Ισραήλ, ο οποίος σκότωσε έναν υπάλληλο του ξενοδοχείου πριν πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικών. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ ίσως να πρόκειται για διαφωνία ανάμεσα στους υπαλλήλους του ξενοδοχείου. Αθλητική επικαιρότητα. Τον πρώτο του βαθμό στο Europa League πήρε ο Παναθηναϊκός, αφού στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 10ου ομίλου της διοργάνωσης, οι πράσινοι αναδείχτηκαν ισόπαλοι 1-1 με την Tottenham. Στην ίδια διοργάνωση, Λάτσιο νίκησε 1-0 τη Maribor. Ο καιρός. Έθριος καιρός επικρατεί σήμερα με λίγες νεφώσεις στα ορεινά και πιθανότητα βροχής στα νότια. Η άνεμη πνέουν ως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία φτάνει τους 30 βαθμούς. Στους 29 βαθμούς τα θερμόμετρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.